Το Καζακστάν βρίσκεται πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά στο μερίδιο του στην παγκόσμια αγορά εξόρυξης bitcoin, κατέχοντας το 18,1% του συνόλου της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Με τη χώρα να έχει βυθιστεί στο χάος, μια διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου έπληξε τον δεύτερο μεγαλύτερο κόμβο εξόρυξης bitcoin στον κόσμο. Πρόκειται για ένα ακόμα πλήγμα για τους miners που αναζητούν ένα μόνιμο σταθερό καταφύγιο. Λιγότερο από ένα χρόνο πριν, η Κίνα έδιωξε όλους τους miners κρυπτονομισμάτων της και πολλοί από αυτούς αναζήτησαν καταφύγιο στο γειτονικό Καζακστάν. Όμως οι διαμαρτυρίες για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων έχουν οδηγήσει στη χειρότερη κοινωνική αναταραχή που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος Κασίμ Τζομάρτ διέταξε τον πάροχο τηλεπικοινωνιών της χώρας να διακόψει την παροχή ίντερνετ. Η διακοπή κράτησε περίπου το 15% των εξορίξεων bitcoin παγκοσμίως εκτός σύνθεσης. Το bitcoin έπεσε κάτω από τα 43.000 δολάρια για πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο.